αδελφοί, θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας από την Παλαιά Διαθήκη. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο της Εξόδου, σελίδα 68 και κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα Ταφ, 16 κεφάλαιο. 68 σελίδα, Ιώτα Σίγμα Ταφ κεφάλαιο, Έξοδος από την Πεντάτευχο. Εσηκώθησαν δε από Ελίμ, και ήλθον πάσα η συναγωγή των Ιών Ισραήλ εις την έρημον Σιν, την μεταξύ Ελίμ και Σινά, την 15η ημέρα του Δευτέρου μηνός, αφού εξήλθον εκ γης Αιγύπτου. Και εγώγγιζε πάσα η συναγωγή των Ιών Ισραήλ κατά του Μωυσέως και κατά του Αρών εν τη ερήμο, και είπα προς αυτούς, «Η Ισραήλ, ήθε να πεθνίσκομεν υπό της χειρός του Κυρίου εν τη γη της Αιγύπτου, ότε καθήμεθα πλησίον των Λεβίτων του κρέατος και ότε τρώγαμεν άρτων εις χορτασμών. Διότι εξηγάγατε ημάς εις την έρημον ταύτην, για να θανατώσετε με την πείναν πάσαν την συναγωγήν ταύτην». Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, «Ιδού θέλω βρέξει εις εσάς άρτων εξ ουρανού, και θέλει εξέρχεστε ο λαός και συνάγει καθημέραν το αρκού της ημέρας. Θα να δοκιμάσω αυτούς, αν θέλω σε περιπατή εις τον νόμο μου ή ουχή. Την δέκτη μέρα ας ετοιμάζω συν εκείνο το οποίο ήθελον εις Αγάγη, και ας είναι διπλάσιον του όσον συνάγουσι καθημέραν». Και είπε ο Μωυσής και ο Αρών προς πάντα στους Υιούς Ισραήλ, «Το εσπέρας θέλετε γνωρίσει ότι ο Κύριος εξήγαγεν ημάς εκ της γης Αιγύπτου. Και το πρωί θέλετε ειδή την δόξαν του Κυρίου, διότι ήκουσε τους γογγισμούς σας εναντίον του Κυρίου, επειδή μισθή είμεθα, ώστε να γογγίζετε καθημών». Και είπε ο Μωυσής, «Τούτο θέλει γίνει, ότε ο Κύριος δώσει σε εσάς το εσπέρας κρέας να φάγετε και το πρωί άρτων εις χορτασμών, διότι ήκουσε ο Κύριος τους γογγισμούς σας, τους οποίους γογγίζετε κατά αυτού. Και τι είμεθα εμείς, οι γογγισμοί σας δεν είναι καθημών, αλλά κατά του Κυρίου». Και είπε ο Μωυσής προς τον Ααρών, «Υπέ προσπάσαν τη συναγωγή των Ιών Ισραήλ, πλησιάσατε έμπροσθεν του Κυρίου, διότι ήκουσε τους γογγισμούς σας. Και ενώ ελάλη ο Ααρών προσπάσαν τη συναγωγή των Ιών Ισραήλ, έστρεψαν το πρόσωπο προς την έρημον και ειδού η δόξα του Κυρίου εφάνιεν τη εφέλη. Και λάλησεν Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Ήκουσα τους γογγισμούς των Ιών Ισραήλ. Το εσπέρας θέλετε φάγει κρέας και το πρωί θέλετε χορταστεί από άρτων και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας». Και το εσπέρας ανέβησαν ορτίκια και σκέπασαν το στρατόπεδο και το πρωί καθόλα τα πέριξ του στρατοπέδου ή το στρώμα δρόσου. Και αφού το στρώμα της δρόσου ανέβη, ιδού επί το πρόσωπον της ερήμου ή το λεπτόν της τρογγυλών, λεπτόν ως πάχνη επί της γης. Και ότε είδον οι Ισραήλ, είπαν προς αλλήλους, «Τι είναι τούτο, διότι δεν ήξευρον τι είτο». Και ο Μωυσής είπε προς αυτούς, «Ούτως είναι ο άρτος, τον οποίον ο Κύριος σας δίδει για να φάγετε. Ούτως είναι ο λόγος, τον οποίον προσέταξε ο Κύριος. Συνάξατε εξ αυτού έκαστος, όσον χρειάζεται δεν φάγει. Εν γομόρ κατά κεφαλήν, κατά των αριθμών των ψυχών σας. Λάβετε έκαστος δια τους ομοσκήνους αυτού». Και έκαμον ούτως οι Ισραήλ και συνήγαγον άλλος πολύ και άλλος ο λίγον. Και ότε μέτρησαν με το γομόρ, ως τις είχε συνάξει πολύ δεν ελάμβανε πλειότερον και ως τις είχε συνάξει ο λίγον δεν ελάμβανε ο λιγότερον. Έκαστος ελάμβανε όσον εχρειάζεται σε αυτόν διατροφήν. Είπε δε προς αυτούς ο Μωυσής, «Ας μην αφήνει εξ αυτού, μη δεις υπόλοιπον έως το πρωί. Πλην δεν υπήκουσαν εις τον Μωυσή, αλλά φύκον τινές υπόλοιπον εξ αυτού έως πρωί και γέννησε σκόλοκλικας και ευρώμησε. Και εθυμώθη εναντίον αυτών ο Μωυσής. Και συνήγαγον αυτό καθεκά στην πρωίαν, έκαστος όσον χρειάζεται διατροφήν αυτού. Και ότο ήλιος εθέρμενε, διελύετο. Την δεν έκτην ημέρα συνήγαγον τροφήν διπλασίαν δύο γομόρ δια ένα άτομο. Και ήλθεν
Πάντως κήλθον πάντες οι άρχοντες συναγωγής και ανήγγυλαν τούτο προς τον Μωυσή. Ο δε είπε προς αυτούς, τούτο είναι το οποίον είπε Κύριος. Αύριο είναι Σάββατον, ανάπαυσης Αγία εις τον Κύριον. Ψήσατε ό,τι έχετε να ψήσετε και βράσατε ό,τι έχετε να βράσετε. Και πάντα το περισσεύωνε να το ποταμιεύσατε εις εαυτούς δια να φυλάτετε έως πρωί. Και εναπεταμίευσαν αυτό έως πρωί, καθώς προσέταξε ο Μωυσής, και δεν ευρώμησε, ουδέ έγινε σκόληξεν αυτό. Και είπε ο Μωυσής, φάγετε αυτό σήμερον, διότι σήμερον είναι Σάββατον εις τον Κύριον, σήμερον δεν θέλετε βρει αυτό εν το πηδιάδι. 6 μέρες θέλετε συνάγει αυτό, εν τη 7η όμως ημέρα, το Σαββάτο εν ταύτη δεν θέλει ευρίσκεστε. Φινές δε εκ του λαού εξήλθον την 7η ημέρα την ανασυνάξωση πλην δανεύρων και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, έως πότε δε θέλετε να φυλάτε τα εντολάς μου και τους νόμους μου, είδετε ότι ο Κύριος έδωκεν σε εσάς το Σάββατον δια τούτο, την 6η ημέρα σας δίνει άρτον 2 ημερών, καθίσατε έκαστος εις τον τόπο αυτού, ας μη εξέργετε μηδείς εκ του τόπου αυτού την 7η ημέρα, και έκανε κατάπαυση ο λαός την 7η ημέρα. Και κάλεσε ο οίκος του Ισραήλ το όνομα αυτού Μάν. Ήτο δε όμοιον με σπόρων κοριάνδρου λευκών και γεύση αυτού ως πλακούτιον με μέλι. Και είπε ο Μωυσής, ούτως είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξε ο Κύριος. Γεμίσατε εξ αυτού εν γομόρ, δια να φυλάτετε εις τας γενεά σας, δια να βλέπω εις τον άρτον με τον οποίον έθρεψα ημάς εν τη ερήμου, αφού εξήγαγον ημάς εκ της Αιγύπτου. Και είπε ο Μωυσής προς τον Ααρών, λάβε μίαν στάμναν και βάλεν αυτή εν γομόρ πλήρες από μάνα και θες αυτήν έμπροσθεν του Κυρίου, δια να φυλάτετε εις τας γενεά σας. Και έδεσεν αυτήν ο Ααρών έμπροσθεν του μαρτυρίου δια να φυλάτετε, καθώς προσέταξεν ο Κύριος τον Μωυσή. Και έτρωγον οι Ισραήλ το μάνα 40 έτη, έως σου ήλθον εις γην κατοικουμένην, έτρωγον το μάνα έως σου ήλθον εις τα όρια της γης Χανάν. Το δε γομόρ είναι το 10ο του Εφά. Και σηκώθη πάσα εις την αγωγή των ιών Ισραήλ εκ της ερήμου Σιν, ακολουθούντες τας οδηπορίας αυτών κατά την προσταγήν του Κυρίου, και στρατοπέδευσαν εν Ραφιδίν, όπου δεν ήταν είδωρ δια να πίνει ο λαός. Και ελιδώρη ο λαός κατά του Μωυσέως, λέγοντος, δώσει μας είδωρ να πείομεν. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, γιατί λιδωρείτε κατ' εμού, γιατί πειράζετε τον Κύριον, και δίψησον ο λαός εκεί δια είδωρ, και εγώγιζον ο λαός κατά του Μωυσέως, λέγονται, γιατί τούτο ανεβίβασε ημάς εξ Αιγύπτου, για να θανατώσει ημάς και τα τέκνα ημών, και τα κτήν ημών με δίψαν. Και βόησον ο Μωυσής προς τον Κύριον, λέγον, τι να κάμω εις τούτον το λαόν, ο λίγον λείπει να με λιθοφολήσω σύ. Αμήν. Φοβερά μαθήματα αυτά τα οποία ο Θεός μας δίνει μέσα από το βιβλίο της Εξόδου, καθώς βλέπουμε τον Κύριο με θαυμάσια, μεγαλεία και τεράστια να βγάζει το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, καθώς ο Θεός τους έβγαλε και για να βγουν χρησιμοποίησε το δούλο του, το Μωυσή, ο οποίος ήταν εκλεκτός ενώπιον του Θεού, γιατί είχε ένα μοναδικό χαρακτηριστικό, εξητούσε το Λόγο του Θεού, τη φωνή του Κυρίου, και έπρατε κατά πάντα αυτά που ο Θεός του έλεγε, χωρίς να εκλίνει δεξιά ή αριστερά και χωρίς να παραλείπει ή να προσθέτει τίποτα σε αυτά που ο Θεός του είπε. Γι' αυτό και είναι μοναδικό πρόσωπο στην γραφή ο Μωυσής, καθώς ο Θεός τον χρησιμοποίησε πραγματικά ένδοξα, αλλά και έκαμε ενέργειες μοναδικές, θαυμαστές, όπως αυτή που έσχισε ο Θεός στη θάλασσα για να περάσει ο λαός Ισραήλ μέσα από τη θάλασσα, και όταν πέρασε επέστρεψε τα ύδατα και κατέστρεψε όλους αυτούς που ήταν έτοιμοι να τελειώσουν το λαό Ισραήλ, το έργο του Θεού, το λαό του Θεού, κατέστρεψε ο Θεός και με αυτόν τον τρόπο έσωσε εντελώς κατά πάντα μια και καλή
το λαό Ισραήλ από τον Φαραώ, που είναι η προτύπωση του διαβόλου, και από τους Αιγυπτίους, που είναι η προτύπωση του κόσμου. Αμέσως μετά ήρθε φροσύνη στο λαό Ισραήλ, και μάλιστα η Μαριάμ, η αδελφή του Ααρών, έλαβε το τύμπανο, δόξαζε, ευχαριστούσε το Θεό μαζί με όλες τις γυναίκες. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έσωσε ολοκληρωτικά ο Θεός το λαό Ισραήλ, από εδώ και πέρα όλα θα πάνε καλά. Αντιθέτως, μάλιστα, τώρα αρχίζει η εκπαίδευση. Τώρα αρχίζει ο Θεός να ανοίγει και να φανερώνει τις καρδιές του λαού Ισραήλ και προς τον Μωυσή και μεταξύ τους, αλλά και σε μας τώρα σαν διδασκαλία. Γι' αυτό και στη συνέχεια ο Θεός δεν τους πήγε σε ένα ευλογημένο μέρος να κατασκηνώσουν, αλλά τους πήγε σε μία έρημο, στην έρημο Σουρ, όπου τρεις μέρες έμειναν χωρίς νερό. Δεν είναι απλό. Τρεις μέρες χωρίς νερό δεν είναι απλό. Αλλά το θέμα είναι, σε κάθε δοκιμασία και σε κάθε δυσκολία που ο Θεός επιτρέπει και φέρνει στη ζωή μας, το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Πώς ο λαός του Θεού αντιδρά. Πώς ο άνθρωπος του Θεού αντιδρά. Πώς η οικογένεια η χριστιανική αντιδρά. Πώς η εκκλησία αντιδρά. Ήρθε η δυσκολία. Δεν ήρθε μόνη της. Αλλά ο Θεός την έφερε. Και μάλιστα την έφερε με έναν τρόπο που δεν υπήρχε και αποφυγή. Οδήγησε το λαό Ισραήλ κατευθείαν στην έρημο. Και εκεί ο λαός Ισραήλ γόγγισε. Και γόγγισε σε αυτούς που έβλεπε μπροστά, και μάλιστα γόγγισε έντονα, γιατί μετά την έρημο Σουρ βρέθηκαν στην γη Μερά, όπου έτρεξαν να πιούν νερό που βρέθηκε εκεί, αλλά το νερό ήταν πικρό. Δηλαδή τρεις μέρες δίψα και αμέσως μετά πικρό νερό. Γόγγισαν και τα βάλουν τον Μωυσή. Κακή αντίδραση, κάκιστη. Αλλά είναι κάτι που συνηθίζεται στην καρδιά, στις καρδιές των ανθρώπων, γιατί η καρδιά μας είναι πάντοτε απατηλή υπερπάντα και σφόδρα αμαρτωλή. Εγώ δεν το έχω ζήσει αυτό πάρα πολλές φορές. Για όλα αυτά κάποιος. Ό,τι και να γίνει, το πρώτο πράγμα που έρχεται στην καρδιά μου, κάποιος θέει. Η Άννα, ο γείτονας, κάποιος θέει. Ενώ τι πρέπει να έλεγα και τι πρέπει να λέμε, ότι Κύριε, εσύ το επέτρεψες, κάτι καλό θα βγάλεις. Και η ωραία ερώτηση είναι να δω τώρα, Κύριε, τι θα κάνεις. Κάτι θα κάνεις. Να δούμε τώρα τι θα κάνεις όμως, για να σε δοξάσουμε, για να δοξαστείς. Και πράγματι ο Θεός έκανε κάτι πάρα πολύ απλό και πάλι μοναδικό. Όταν έκραξε όπως έπρεπε ο Μωυσής στο Θεό, Κύριε, διψάμε, νερό πικρό. Και ο Θεός έχει τη λύση. Πάντοτε ο Θεός έχει τη λύση. Του δείχνει ένα ξύλο, του λέει ρίχτω στο νερό, το ρίξε και γλυκάναν τα νερά. Πάλι χαρά, πάλι εφροσύνη. Στη συνέχεια τους οδήγησε στη γη της Ελίμ, όπου εκεί ο Θεός τους δίδαξε και τους φανέρωσε ότι εγώ θα είμαι ο θεραπεύων εσέ, εάν ακούς με επιμελώς το λόγο μου, προσέχεις με μεγάλη προσοχή στις εντολές μου για να φυλάξεις όλα τα προστάγματά μου, εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε θεραπεύω. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν ήταν για τότε, είναι για πάντα. Θέλεις να είσαι υγιής. Θέλεις να είσαι πάντοτε θεραπευόμενος από τον Κύριο. Πάντοτε και κατά πάντα. Υπάρχει συνταγή. Συνταγή γιατρού. Του μοναδικού γιατρού σωμάτων, ψυχών και πνευμάτων, του Λόγου του Θεού. Εάν ακούς, επιδιώκεις να ακούς με επιμέλεια
τη φωνή Κυρίου του Θεού σου, όχι στη δυσκολία. Στη δυσκολία τρέχουμε, αλλά ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι σε ευημερία, σε ευρυχωρία, εκεί φαίνεται αν είσαι άνθρωπος του Θεού, όταν στην ευρυχωρία σου και στη δυσκολία σου εξητείς με επιμέλεια τη φωνή Κυρίου του Θεού σου. Όχι να του λες τι να κάνει, αλλά να εξητείς για να σου λέει αυτός τι να κάνεις εσύ. Και αν με προσοχή στρέψεις την ακοή σου για να γνωρίσεις και να ακούσεις τις εντολές του, με πρόθεση να φυλάτεις, να πράττεις πάντα τα προστάγματά του, το επαναλαμβάνω, με επιμέλεια να εξητάς τη φωνή του Κυρίου. Όταν ακούς τη φωνή του Κυρίου, τότε έρχονται οι εντολές του Θεού. Δηλαδή δεν του λες εσύ τι να κάνει, σου λέει αυτός τι να κάνεις, εντολή. Και όταν δώσεις προσοχή στην εντολή του Κυρίου, γιατί εμείς τι κάνουμε, δίνουμε προσοχή στα αιτήματά μας. Τους λέει πάψε να προσεύχεσαι έτσι. Δεν λέω να μην ζητάμε, αντιθέτως μας προτρέπει, αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Αλλά δεν είναι εκεί το κρίσιμο σημείο. Το κρίσιμο σημείο για θεραπεία σώματος, ψυχής και πνεύματος είναι: Κύριε, πες μου τι να κάνω, με προσοχή ακούς αυτά που εντέλεται ο Θεός και άμεσα τα εκτελείς. Το αποτέλεσμα είναι ο Κύριος πια θα είναι ο θεραπεύων σε. Και όταν λέει ο Θεός θεραπεύει, θεραπεύει. Θεραπεύει. Και αμέσως μετά, αφού τους δίδαξε αυτό το οποίο έπρεπε να μάθουνε, τους πήγε στην Ελίμ, όπου εκεί στην Ελίμ υπήρχε πάλι ευρυχωρία, υπήρχαν 70 δέντρα φοινίκων, σκιά, και υπήρχαν και 12 πηγές υδάτων. Όμως για λίγο, για λίγο. Τώρα ξανά δοκιμασία. Ξανά θα σε δοκιμάσει, θα μας δοκιμάσει ο Θεός. Βάλαμε μυαλό ή κάνουμε τα ίδια λάθη? Τώρα λοιπόν τους οδήγησε πάλι, και μάλιστα σε 1,5 μήνα έχουν γίνει όλα αυτά από τότε που ελευθερώθηκε από την Ερυθρά Θάλασσα ο λαός Ισραήλ. 1,5 μήνα μόνο, 1,5 μήνα, 45 μέρες. Και τους πήγε σε μια άλλη έρημο, στην έρημο Σιν, που είναι μεταξύ Ελίμ, ήταν η ευρυχωρία, και Σινά, που θα τους δώσει τις 10 εντολές, το λόγο του, που θα τους συναντήσει. Τους δοκιμάζει. Και εκεί δεν έχουν φαΐ. Και αμέσως πείνα. Πρώτα δίψα, μετά πείνα. Και τι θα κάνουνε τώρα? Παλιά μου τέχνη κόσκινο. Ο Μωυσής φταίει. Ο Μωυσής φταίει. Και εγώ γκυζώ όλη η συναγωγή κατά τον Υιόν Ισραήλ, κατά του Μωυσέως και κατά του Αρών εν ερήμο. Και του είπαν μακάρι να πεθαίναμε. Ακούτε, ο λογισμός που οδηγεί τον άνθρωπο. Όχι σε παραλογισμό μόνο, αλλά σε απόλυτη ανοησία, έκτης απιστίας, γιατί δεν γογγίζει ο άνθρωπος μόνο όταν είναι άπιστος. Δεν πιστεύει ότι ο Θεός θα κάνει. Ο Θεός θα κάνει. Ο Θεός θα ενεργήσει. Αλλά πεινάμε. Έχει τον τρόπο του ο Θεός. Μεγαλεία θα κάνει ο Θεός. Σκεφτείτε τώρα, εμείς που ξέρουμε, τι ετοιμάζεται να κάνει ο Θεός. Θα τους δώσει το μάνα. Άρτο αγγέλων. Δεν τους έχει για να, για να πεθάνουν από την πείνα. Τους έχει να τους δώσει εκλεκτή τροφή. Μοναδική τροφή στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Αυτοί όμως θυμηθήκανε τους Λέβητες που τρώγανε κρέας, κρεμμύδια και αγγούρια
στην Αίγυπτο, αλλά δεν θυμόντουσαν τη δουλεία της Αιγύπτου. Τι μας έφερε όσο δεν μας άφηνες εκεί που χορταίναμε άρτο, που τρώγαμε κρέας. Με βούρδουλα ήτανε. Τα ξεχνάνε αυτά. Αυτή είναι η καρδιά μας, αδερφοί. Δεν είναι η καρδιά αυτών. Η δική σου και η δική μου. Αυτή είναι η καρδιά. Ξεχνάμε τα μεγαλεία του Θεού. Και εντοπίζουμε τη σκέψη μας στο πρόβλημά μας, χάνουμε την πίστη μας και τα χάνουμε όλα. Ενώ ο Θεός τι θέλει. Ας πω ότι μου είχε πει κάποτε που ήμουν σε δυσκολία, κάτσε και γράψε σε ένα χαρτί τι σου έχω κάνει στη ζωή σου. Και γέμισα δύο κόλλες. Και έγραφα και έγραφα και θυμόμουν και έγραφα στη δουλειά. Και έγραφα και έγραφα, κάνεις αυτό, έκανες εκείνο, σε μένα, στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, στην εκκλησία, στο... και τελειωμό δεν είχε. Και από κάτω γράφω το πρόβλημά μου και λέω τι ανόητος που είμαι, τι ανόητος που είμαι. Ξεχνάμε τα δώρα, τα μεγαλεία που έκανε ο Θεός στη ζωή μας, γιατί κάτι στην καρδιά μας έχει μπει και δεν το έχουμε πάρει. Και ξέρετε γιατί δεν το έχουμε πάρει? Ζητείτε και δεν λαμβάνετε γιατί κακό ζητείτε. Ακούτε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Για να μην έχουμε δηλαδή απορίες, μας τα λέει. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε γιατί κακό ζητείτε, γιατί ζητάτε αυτά που θέλετε για να καλοπερνάτε. Για την καλοπέρασή σας τα ζητάτε αυτά, για την ικανοποίηση της σάρκας σας, των οφθαλμών σας και του πνεύματός σας. Ζητάς αυτά, αυτό πια αυτά, αυτό που δεν έχει γίνει ακόμη, με τέτοιο τρόπο, γεμάτη από έλλειψη ευγνωμοσύνης, από αχαριστία και με καρδιά φουσκωμένη, γεμάτη γογγισμό, και ψάχνουμε να βρούμε ποιος φταίει. Φταίει εκείνος, όχι και ο άλλος, και ο άλλος, και δεν αντέχω. Κάτσε, τι θα πει δεν αντέχεις? Κάτσε γράψε σε ένα χαρτάκι τι έχει κάνει ο Θεός για σένα μέχρι τώρα. Για να τα θυμάσαι δηλαδή. Για να τα θυμάσαι και να ευγνωμονείς. Ή δεν έχει κάνει τίποτα ο Θεός για μας? Ή δεν έχει κάνει μεγαλεία ο Θεός για μας? Αλλά η καρδιά μας που είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, αυτά τα ξεχνάει. Και τι σκέφτεται? Αυτό εκεί για να περνάει καλά. Κάτσε αδερφέ μου. Ο σκοπός σου είναι να περνάς καλά εδώ στη γη, ή ο σκοπός σου είναι να πας στον ουρανό? Αν ξεχνάς αυτά που έκανε ο Θεός και έχεις προσκολήσει με πείσμα το μυαλό σου σε αυτό που δεν σου έχει δώσει, εγώ σας λέω ότι δεν θα σας το δώσει. Γιατί περιμένει την ευγνωμοσύνη σου, τη δοξολογία σου, τον αλλαλαγμό σου, την πίστη σου. Αν ευπίστεως κανείς δεν μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό. Την ελπίδα σου. Χωρίς ελπίδα στον Κύριο δεν θα είσαι ευλογημένος. Πώς να το κάνουμε τώρα? Και ο Μωυσής τα χάσε πάλι. Και εκεί που ήταν σε αμηχανία, ξέρεις τι θα πει να φέρνεις τον πιστό άνθρωπο σε αμηχανία, τον αδελφό σου σε αμηχανία, τον άντρα σου σε αμηχανία, τη γυναίκα σου σε αμηχανία? Δηλαδή να τους κάνεις δυστυχισμένους επειδή εσύ δεν ευγνωμονείς και δεν ευχαριστείς το Θεό? Ο Θεός να φυλάει. Ο Θεός να φυλάει. Και να μας φυλάει από αυτή την καρδιά, αδερφή, που είναι τραγική. Και μην σκεφτόμαστε τις καρδιές των άλλων, τη δική μας την καρδιά να σκεφτόμαστε. Τη δική μου την καρδιά εγώ σκέφτομαι, το ξέρει ο Θεός.
που βάζεις τις φωνές. Γιατί βάζεις φωνές? Θυμώνεις, αγριεύεις και δεν ακούς και κανέναν, ναι. Και γογγίζεις. Τι ανόητος άνθρωπος που είμαι. Αντί να πω δόξα, Κύριε μου, σε ευχαριστώ για όλα. Δεν έχουμε λόγους να ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφή. Χιλιάδες λόγους, αμέτρητους λόγους να ευχαριστούμε τον Θεό. Να προσέχουμε, να μην κάνουμε δυστυχισμένους τους άλλους με τις παραξενιές μας, με τα νευράκια μας, με την αχαριστία μας. Κάνουμε δυστυχισμένους τους άλλους. Γιατί θα μας κάνει δυστυχισμένους εμάς ο Θεός μετά. Τον διαλύσανε το φουκαρά το Μωυσή. Εσύ μας έβγαλες. Εγώ βρε σας έβγαλα. Δεν ήμουν εγώ στη μαδιά μου και δεν ήθελα να πάω πουθενά. Εσύ μας έβγαλες. Και έρχεται ο Θεός να τον παρηγορήσει. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί είναι Θεός πάσης παρηγορίας. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας παρηγορήσει, αδερφοί. Μην περιμένουμε παρηγοριά από ανθρώπους. Δηλαδή, λέω στη γυναίκα μου, περιμένεις να σε παρηγορήσω εγώ? Δεν τα καταφέρω. Ό,τι να αγαπάω, την αγαπάω. Αλλά δεν μπορώ να παρηγορήσω. Αν ψάχνετε να βρείτε παρηγορητή, εγώ είμαι ο χειρότερος. Πού να παρηγορήσω? Και μην ψάχνετε και κανέναν άλλον, γιατί οι άλλοι είναι πιο χειρότεροι από μένα. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας παρηγορήσει. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας ενισχύσει, μόνο ο Θεός μπορεί να μας στηρίξει. Μόνο ο Θεός είναι Θεός πάσης παρηγορίας και ικτυρμών και μας πλαχνίζεται. Πάει λοιπόν ο Θεός και του λέει, έλα να σου πω κάτι. Μάθε ότι θα βρέξω άρτον εξ ουρανού και εσείς θα εξέρχεστε, όλος ο λαός, κάθε μέρα να παίρνετε αυτό που φτάνει και περισσεύει, να τρώτε και μέσα από αυτό εγώ θα δοκιμάσω αυτούς αν θα περπατάνε στο λόγο μου. Θα τους δώσω την ευλογία, θα τους χορτάσω, θα τους δώσω εις χορτασμών άρτων αγγέλων και μέσα από την ευλογία θα τους δοκιμάσω. Και θα τους δίνω 6 μέρες. Κάθε μέρα θα παίρνουν όσο θέλουν και όχι περισσότερο για να τα αφήνουν, όσο θέλουν για να χορτάσουν. Ακούτε τι κάνει ο Θεός. Όσο χρειάζεσαι για να χορταίνεις, κάθε μέρα θα στο δίνει ο Θεός. Τον άρτον ημών των επιούσιων, τον άρτον ημών των επιούσιων, λέει ο Χριστός να προσευχόμαστε. Δώσε μας σήμερον. Μη μας δίνει σήμερο για μετά από 15 μέρες. Δηλαδή, να το καταλάβουμε, αδερφοί, αφού μας έβγαλε από την Αίγυπτο ο Χριστός, μας φροντίζει. Αφού μας αναγέννησε, αφού μας έκανε παιδιά Του, αφού μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, αυτός έχει αναλάβει τη φροντίδα της ζωής μας, τη φροντίδα της οικογένειάς μας. Τα πάντα αυτός τα έχει αναλάβει. Μόνο που δεν στο λέει, αν και μας το λέει, ότι εγώ αναλαμβάνω τα πάντα, καθώς βλέπουμε μέσα από τη γραφή το λαό Ισραήλ, γι' αυτό μη φοβάσαι. Πίστευε. Έλπιζε. Τις αγωνίες σου πες στον Κύριο. Ο Θεός έχει τη λύση. Μη λες τώρα τι θα κάνω, τώρα δεν γίνεται τίποτα. Ο Θεός έχει τη λύση. Την 6η μέρα θα παίρνουν διπλάσιο. Για την 7η είναι η μέρα αναπαύσεως, θα τρώνε από αυτό που πήραν την προηγούμενη μέρα. Και ο Μωυσής χαρούμενος φωνάζει τον Ααρών
Και του λέει, έλα τώρα να το πούμε στο λαό Ισραήλ. Και λέει, σήμερα το απόγευμα θα γνωρίσετε ότι δεν σας έβγαλα εγώ από την Αίγυπτο. Γιατί αν σας έβγαζα εγώ από την Αίγυπτο, θα έπρεπε εγώ να σας φροντίζω. Αλλά εγώ πώς μπορώ να ταΐσω 2 εκατομμύρια ανθρώπους? Τι μπορώ να κάνω εγώ? Ξέρετε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ούτε για τον εαυτό μας, ούτε για τη γυναίκα μας, ούτε για τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε. Μόνο ο Θεός μπορεί. Και το χειρότερο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να αγωγίζουμε με τους ανθρώπους του Θεού. Να τα βάζουμε με τους ανθρώπους που χρησιμοποιεί ο Θεός. Να τα βάζουμε με τους αδελφούς μας. Αυτό είναι το χειρότερο. Και είναι και χειρότερο ακόμη από το να τα βάζουμε με το Θεό. Γιατί το Θεό τον λυπούμε, αλλά τους αδελφούς μας τους διαλύουμε. Σκεφτείτε, αδελφοί, 2 εκατομμύρια άνθρωποι, για να καταλάβουμε τι λέμε τώρα, να μαζεύονται γύρω από τον Μωυσή και να του λένε, καλύτερα να μέναμε εκεί και να πεθαίναμε εκεί, που μας έφερες εδώ βρε, που μας έφερες εδώ, να πεθάνουμε από την πείνα? Τι είχε πάθει ο Μωυσής? Σκεφτείτε τι είχε πάθει ο Μωυσής. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι ο παρηγορών μας από όλες τις ταλαιπωρίες που έρχονται στη ζωή μας. Και φωνάζει τον Ααρών και λέει, πες τους ότι σήμερα το απόγευμα θα μάθετε ποιος σας έβγαλε, εγώ ή ο Θεός. Θεός σας έβγαλε. Και αφού σας έβγαλε ο Θεός με ρημνά για σας. Ο Θεός θα σας φροντίζει. Και άκουσε τους γονισμούς σας, λυπήθηκε, αλλά τι είμαστε εμείς για να τα βάζετε μαζί μας? Και τι είμαστε εμείς για να λέτε ότι εμείς σας βγάλαμε από την Αίγυπτο? Τι ανοησίες είναι αυτές? Τι σκέψεις ανόητες είναι αυτές? Και είπε ο Μωυσής προς τον Άρον, φώναξε τους όλους, γιατί θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο όλοι, που άκουσε τους γονισμούς σας. Και αφού μαζεύτηκε 2 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν είναι 5 άνθρωποι, ούτε 100, ούτε 300, ούτε 500, 2 εκατομμύρια άνθρωποι μαζεύτηκαν, αγριεμένοι με τον Μωυσή, και εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται η δόξα του Κυρίου. Και εφάνει η δόξα του Κυρίου εν εφέλη. Και ελάλησε ο Κύριος προς τον Μωυσή, εις επίκον όλων, και του είπε, άκουσα τους γονισμούς του λαού Ισραήλ και πες τους, επιθυμήσανε κρέας, θα τους δώσω. Σήμερα το βράδυ θα τους δώσω κρέας και αύριο το πρωί θα τους δώσω ψωμί. Κρέας όσο θέλουν και ψωμί όσο χρειάζονται. Και έχουν περάσει 45 μέρες από τότε που πέρασαν τη θάλασσα. Τόσο εύκολα ξεχνάμε, αδερφοί. Τόσο εύκολα ξεχνάμε τα ελέη του Θεού, την αγάπη του Θεού, τα θαυμάσια του Θεού. Εγώ λέω ότι πολύ γρηγορότερα ξεχνάω εγώ. Δεν χρειάζεται 45 μέρες, ούτε 45 ώρες και έχω ξεχάσει. Ο Θεός θα μας φυλάει. Και πράγματι πιστός στο λόγο του ο Θεός. Το Εσπέρας ανέβασε ορτίκια με αέρα, σκέπασαν όλο το στρατόπεδο, και το πρωί όταν ξύπνησαν, όλα όσα ήταν γύρω από το στρατόπεδο ήταν ένα στρώμα δρόσου, και αυτό το στρώμα δρόσου δημιούργησε στο πρόσωπο της ερήμου ένα λεπτό τι στρογγυλό ως πάχνη επί της γης. Και όλοι είπαν, τι είναι τούτο? Και μάνα σημαίνει τι είναι τούτο? Τι είναι τούτο? Άρτος αγγέλων είναι για σας που γογγίζετε. Πόσο καλός είναι ο Θεός. Δεν τους είπα παρατήστε να μωρέ, αχάριστη. Για σας έχω ετοιμασμένο άρτο αγγέλων και ορτίκια όσα θέλετε να φάτε και να πιείτε. Και
Ο Μωυσής εξήγησε. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου που σας είπε ότι εγώ σας δίνω να φάτε άρτον. Προσέξτε όμως. Θα πάρετε όσο χρειάζεται για να φάτε μία μέρα. Μην πάρετε για την επόμενη μέρα. Ξέρει ο Θεός την απιστία. Εμείς θέλουμε να δημιουργούμε για, όχι μόνο για την επόμενη μέρα, για όλη μας τη ζωή και για ακόμη περισσότερο. Είχα ακούσει κάποιον που έλεγε, κήρυκα νομίζω, ότι ο άνθρωπος φτιάχνει σπίτι όχι 70 χρόνια ή 80 που ζει, αλλά για μέτρητα χρόνια. Φτιάχνει σπίτι. Γιατί το φτιάχνεις έτσι, αδερφέ? Ο Αβραάμ τι, σε σκηνή έμενε. Θα μου πεις, θα γίνουμε σαν τον Αβραάμ στη σκηνή? Αλλά εκείνο που δεν έχει, που έχει σημασία, δεν είναι τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε. Θησαυρίζουμε επί της γης. Γιατί? Για τη δύσκολη στιγμή. Για τη δύσκολη στιγμή, ό,τι και να μαζέψεις θα το χάσεις. Για τη δύσκολη στιγμή έχουμε τον Κύριο, αδερφοί. Βέβαια, είμαστε καλοί οικονόμοι. Ο χριστιανός είναι καλός οικονόμος. Καλός διαχειριστής των δώρων του Θεού. Γιατί ξέρει ότι ό,τι υπάρχει σε αυτόν δοσμένο, ο Θεός του το έδωσε. Και έχει λόγο που του το έδωσε. Για να δοκιμάσει την καρδιά του. Σου δώσε. Πώς το διαχειρίζεσαι? Κατά την επιθυμία της αρρωστημένης καρδιάς σου ή κατά το λόγο του Θεού, καθώς εξητάς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου? Αυτό έχει σημασία. Πώς διαχειριζόμαστε την υγεία μας? Να πηγαίνουμε εκδρομές? Πώς διαχειριζόμαστε όλα τα υλικά τα οποία μας δίνει ο Θεός? Μάμα, ήταν κάποιος που λέγε, Κύριε, χάρισέ μου ένα αυτοκίνητο για να το χρησιμοποιώ για το έργο σου. Ένα αυτοκίνητο, Κύριε, ένα αυτοκίνητο, Κύριε, ένα αυτοκίνητο, Κύριε. Του το χαρίζει. Δεν ξαναήρθε στην εκκλησία. Ποια αλλού να πάει? Πού είσαι? Μου χάρισε ο Κύριος αυτοκίνητο. Δόξασέ τον. Τώρα δεν ξαναήρθε. Αστείο δεν είναι? Δεν είναι αστείο, είναι σοβαρό, είναι τραγικό. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει από την καρδιά μας. Ο Θεός να μας φυλάει από τις σκέψεις μας. Ο Θεός να μας δίνει σοφία και σύνεση για να περπατάμε στα ίχνη Του, να απολαμβάνουμε την παρουσία Του και να ζούμε τη δόξα Του. Βγήκαν έξω, μαζέψανε άρτο και έγινε θαύμα. Όποιος μάζευε περισσότερο δεν του περίσευε, και όποιος μάζευε λιγότερο δεν του έλειπε. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Θα είσαι πάντοτε πλήρης. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Πάντοτε πλήρης. Διαβάζεις πολύ, δεν θα λες δεν χρειαζότανε. Διαβάζεις λίγο, δεν θα πεις τόσο λίγο. Πάντα ο Θεός θα σε χορταίνει. Με το Λόγο Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο, πάντοτε ο Θεός θα σε χορταίνει. Τι δεν αρέσει στο Θεό? Η παράβαση. Να πάρω, να έχω και για αύριο, λες να μην μου δώσει ο Θεός αύριο? Πήρε λοιπόν, έφαγε, χόρτασε και έβαλε και στην αποθήκη. Την άλλη μέρα, με γεμάτο σκουλίκια, σκουλικιασμένο, και βρώμαγε. Και ο Θεός το είδε και λυπήθηκε και θύμωσε. Τι κάνεις εκεί? Δεν σου είπα μόνο την ημέρα θα παίρνεις? Εντάξει, μόνο την ημέρα. Τώρα φτάνουμε στην άλλη δοκιμασία. Θυμάστε τι είπε? Θα σου δώσω μάνα για να δοκιμάσω το λαό, αν ο λαός αυτός είναι δόκιμος και υποτάσσεται
και υποτάσσεται στο Λόγο του Θεού. Υποτάσσεται στο Λόγο του Θεού, υποτάσσεται στο νόμο μου. Έφτασε η έκτη μέρα. Μαζέψανε το διπλάσιο, όπως είπε ο Θεός. Την άλλη μέρα κάποιοι δεν πάνε να ξαναπάρουμε. Μα δεν είπαμε ότι την έκτη θα σας δώσει και για την εβδόμη? Γιατί ξαναβγήκατε έξω να πάρετε? Έξω πάλι. Πάλι θύμωσε ο Θεός. Βλέπετε, θυμώνει ο Θεός όταν εμείς δεν παίρνουμε στα σοβαρά το Λόγο Του. Όταν εμείς κινούμεθα από τις επιθυμίες της καρδιάς μας, από την ολιγοπιστία μας, από την απιστία μας, τον προσβάλλουμε. Σας είπα ότι την εβδόμη μέρα δεν θα χρειαστεί να μαζέψετε, γιατί θα σας δώσω την έκτη διπλάσια μερίδα για να έχετε την εβδόμη. Όχι, θα πάμε να ψάξουμε να βρούμε. Προσβάλλεις τον Θεό. Τον λυπείς. Γιατί δεν υποτάς, γιατί δεν υπακούς? Γιατί δεν τον πιστεύεις? Γιατί δεν πιστεύουμε στο Λόγο Του? Και τους εξηγεί. Το Σάββατο είναι η μέρα ανάπαυσης. Θέλω να σας θυμίσω κάτι, αδερφοί. Η μέρα ανάπαυσης, το Σάββατο, και εν γέννη η μέρα ανάπαυσης, ο Θεός δεν έδωσε στον Αδάμ και την Εύα, γιατί ήταν και οι 7 ημέρες η μέρα ανάπαυσης. Μέσα στον Παράδεισο δεν υπήρχε Σάββατο, γιατί κάθε μέρα ήταν αναπαυμένη στην παρουσία του Θεού, κάθε μέρα δόξαζαν τον Θεό, κάθε μέρα συναντούσαν τον Κύριο. Η παράβαση τους οδήγησε στο να έχουν λύπες η γυναίκα με τα παιδιά τους και οι άντρες με τη δουλειά τους, και το έλεος και τα σπλάχνα του Θεού είναι που τους έδωσε μία μέρα να ξεχνάνε τις λύπες και να ξεχνάνε και τις ταλαιπωρίες. Μία μέρα τους την έδωσε, τη χάρισε. Στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε Σάββατο. Γιατί δεν έχουμε Σάββατο? Γιατί όλη την εβδομάδα, κάθε μέρα για μας είναι μέρα ανάπαυσης, δοξολογίας, ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης στο Θεό. Κάθε μέρα τις μεριμνές μας τις πάμε στον Κύριο και ο Θεός διαφυλάττει την καρδιά μας και τους διαλογισμούς μας μέσα στην παρουσία του Χριστού. Κάθε μέρα έχουμε λύση των προβλημάτων μας. Κάθε μέρα δεν έχουμε προβλήματα όταν τα πηγαίνουμε στο Θεό. Είμαστε ελεύθεροι, το καταλαβαίνετε, αδερφοί? Ελευθερωθέντες από την αμαρτία, τώρα είμαστε δούλοι του Θεού. Και τι μας έχει βάλει ο Θεός να κάνουμε? Να εργαζόμαστε στην Εκκλησία και να φυλάμε την Εκκλησία. Ό,τι είπε στον Αδάμ που τον έβαλε στον Παράδεισο, του δώσε εντολή, θα εργάζεσαι και θα φυλάτης τον Παράδεισο. Και σένα τι σε έβαλε? Να εργάζεσαι και να φυλάτης τον Παράδεισο. Πρώτον, τον Παράδεισο τον προσωπικό σου, στη μελέτη σου, στο ταμείο σου, στη ζωή σου. Θα εργάζεσαι Ιησούν Χριστόν και θα φυλάτης την παρουσία του Θεού. Ο άλλος ο Παράδεισος είναι η οικογένειά σου, ο οικογενειακός σου Παράδεισος. Πρόσεξε, θα εργάζεσαι και εσύ θα τον φυλάς. Εσύ έχεις την ευθύνη. Και ο άλλος ο μεγαλύτερος Παράδεισος που από εδώ θα μας παραλάβει είναι η Εκκλησία. Στην Εκκλησία εργαζόμαστε. Εάν ο άνθρωπος είναι οκνηρός, και ο κνηρός μπορεί να είναι στον προσωπικό του Παράδεισο, ο κνηρός στις ακουές και δεν μπορεί πια να καταλάβει τη γραφή, στον οικογενειακά του Παράδεισο ασχολείται με άλλα πράγματα, το Facebook. Θα μου πεις, τα έχεις βάλει με το Facebook? Τα έχω βάλει με το Facebook. Αλλά ξέρω ότι αυτό είναι έργα του διαβόλου. Και κάθε φορά έχει καινούρια πιο προηγμένα έργα ο διάβολος να σε παίρνει από τον Παράδεισό σου. Σε παίρνει.
σε απορροφά, σου απομιζά κάθε πνευματική ικμάδα. Είτε αυτό λεγότανε παλιά, όπως λεγότανε, τηλεόραση, πώς τη λέγανε, πλατεία, καφενεία. Αυτά τα έχουμε ζήσει εμείς πιο μεγάλοι. Τώρα πάνε αυτά τα καφενεία. Τώρα είναι το ίντερνετ. Το ίντερνετ, σας είπα τι μου είπε ο Θεός μια μέρα. Είναι το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού. Πρόσεξε. Τώρα δεν μας απαγορεύει, αλλά μας έδωσε διάκριση να εκλέγουμε τι να κρατάμε και τι να διώχνουμε. Άσε το άλλο. Που οι άνθρωποι, μπαίνοντας στο Facebook και στο ίντερνετ, το πρώτο πράγμα που κάνουν όταν τα έργα τους είναι πονηρά, το κλειδώνουν. Γιατί? Γιατί τους αρέσει το σκοτάδι. Μην μπει μέσα η γυναίκα μου να δει τι κάνω. Και κάνω ό,τι θέλω. Μα δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Κάνεις ό,τι θέλει ο διάβολος. Και ο Θεός σε βλέπει. Δεν είσαι πια ελεύθερος. Είσαι δούλος. Είτε νεαρό παιδί είσαι, είτε νεαρό ζευγάρι είσαι, είτε παππούς είσαι. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Και στους καθαρούς τα πάντα είναι φανερά. Δεν έχουμε εμείς πονηρά έργα σκότους να κρυβόμαστε. Εγώ είμαι άμεσα, αυτός είμαι. Στο σπίτι μου ίδιος είμαι. Δεν είμαι ο καλύτερος. Σήμερα τσακώθηκα κιόλας με το γείτονα. Σα δεν τρέπουμε. Σα δεν τρέπουμε. Τι ερχόταν για να με μαζέψει. Φύγε από εδώ, της έλεγα, εγώ ξέρω. Αυτός όμως είμαι. Μετανοώ. Αλλά δεν κρύβομαι. Από ποιον να κρυφτώ, αδερφοί? Από το Θεό να κρυφτώ. Ο Θεός να μας φυλάει. Στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Και να θυμόμαστε, αδερφοί, τις μέρες που περνάμε, ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος και ο Δίκαιος θα γίνεται πιο Δίκαιος και ο Άνομος θα γίνεται πιο Άνομος. Από την άλλη μεριά όμως, όχι να φυλακίζουμε τον αδερφό μας με νομικισμούς. Μην το κάνεις αυτό γιατί δεν το θέλει ο Θεός. Ας τον άνθρωπο να κάνει ό,τι θέλει. Αυτός έχει Κύριο. Ας τον να κάνει ό,τι θέλει. Το πολύ πολύ να τον συμβουλεύσεις, αλλά μην τον φυλακίζεις. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στη ζωή μας να έχουμε σύζυγο γκρινιάρι. Ξέρεις, θα πει κρεβατομουρμούρα. Πλα, το τρελαίνεις τον άνθρωπο. Είτε άντρας είτε γυναίκα. Ζηλιάρης. Πού ήσουνα, τι έκανες, θα δω το τηλέφωνο σου, τι είπες, με ποιον είπες. Κόλαση. Τσιγκούνης. Για να δω που τα γάλα στα λεφτά. Αυτά είναι φοβερά πράγματα, αδερφοί. Τεμπέλης. Ο άλλος να υδρώνει, να ψοφάει, να λιώνει και εσύ μάλιστα να κάθεσαι και να δεν το κάνεις και καλά. Πώς το κάνεις έτσι? Τι εκατοσύ. Το χειρότερο από όλα, περήφανος. Εγώ ξέρω. Τι ξέρουμε, αδερφοί? Τον κακό μας τον καιρό ξέρουμε. Τίποτα δεν ξέρουμε. Τι ξέρουμε? Τι νομίζουμε ότι ξέρουμε? Αν δεν μας δώσει ο Θεός σοφία, τη σοφία τη δική του, αν δεν μας συνετίσει, αν δεν μας διδάσκει, αν δεν μας ελέγχει, αν δεν μας βοηθάει, τι ξέρουμε? Τίποτα δεν ξέρουμε. Τι ωραία είναι που είπε ο Ιώβ. Δεν ξαναμιλάω, ούτε δανός είμαι, άθλιος, τυποτένιος. Το κλείνω το στόμα μου. Εσύ, Κύριε. Και του είπε ο Κύριος, τώρα έβγε δουλέ, αγαθέ και πιστέ. Τώρα το κατάλαβες ότι δεν πρέπει να μιλάς. Τώρα κατάλαβες ότι πρέπει να ακούς. Τώρα κατάλαβες ότι δεν πρέπει να γίνεσαι διδάσκαλος του άλλου. Γιατί θα έρθει μεγαλύτερη κατάκριση σε σένα. Εμείς, αδερφοί αγαπητοί, έχουμε ένα δάσκαλο. Λέγεται Χριστός.
Όποιος βλέπει παραδείγματος εμένα σαν διδάσκαλό του, χάθηκε. Χάθηκε. Γιατί η μεγάλη του επιτυχία θα είναι να γίνει σαν και εμένα. Χάθηκε. Αν όμως διδάσκαλός μας είναι ο Χριστός, τότε ο Χριστός θα μας κάνει σαν και αυτόν. Και αυτή είναι η επιδίωξή μας. Να μοιάσουμε το Χριστό Χριστό. Να μοιάσουμε στο Χριστό. Να είμαστε εικόν του Χριστού του αοράτου. Όπως ο Χριστός είναι εικόν του Θεού του αοράτου. Και αφού τους δίδαξε και για το Σάββατο, τελειώσαμε, τους εκπαίδευσε, τους παίρνει από εκεί και τους πηγαίνει στην έρημο της Σύνη. Και εκεί ξανά δίψα. Πάμε αυτή τη δίψα. Ξανά δίψα. Μάθανε τίποτα ο λαός Ισραήλ? Τίποτα. Τι έκανε? Χειρότερα τα πράγματα. Τώρα δεν χόγγιζε, τώρα λιδωρούσε. Λιδωρούσε, ξέρετε θα πει λιδωρούσε. Κακολογούσε, ύβριζε, ονίδιζε, ξεφτύλιζε το Μωυσή. Έπαψε να γογγίζει όπως γογγίζε μέχρι τώρα, τώρα άρχισε να βρίζει. Και αυτό κάτι μου θυμίζει. Εμάς. Πρώτα γογγίζουμε και στα να θυμώσουμε βρίζουμε κιόλας. Ο Θεός να μας ελεήσει, αδερφοί. Ο Θεός να μας ελεήσει. Αλλά δυστυχώς αυτοί είμαστε. Αλλά ο Θεός θέλει να μας μεταμορφώσει στην εικόνα του Χριστού. Με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν.